Στα 8 δισεκατομμύρια από τα 18 δις ευρώ που ήταν πέρυσι, θα περιοριστούν φέτος τα έσοδα από τον τουρισμό, όπως εκτιμάται από το αρμόδιο Υπουργείο, με τον Χάρη Θεοχάρη να θέτει νέα στόχους για την ασφαλή επανεκκίνηση του τουρισμού. Μεταξύ των υγειονομικών πρωτοκόλων, προβλέπεται ότι οι ξένοι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό ότι δεν είναι φορείς του κορονοϊού, ενώ στις τουριστικές περιοχές θα οριστεί ένα ξενοδοχείο καραντίνας, όπου θα νοσηλεύονται τουρίστες που είναι φορείς του κορονοϊού. Κατάγομαι από τη Σουηδία. Ήρθα εδώ στην Κρήτη το Φεβρουάριο, όπου και διαμένω. Ωστόσο ήρθα για την τουριστική σεζόν, αλλά τουριστική σεζόν δεν υπάρχει εδώ στο νησί. Η Κρήτη είναι το καλύτερο μέρος της Ευρώπης. Ενώ όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού, εδώ νιώθω ασφαλής. Δεν φοβάμαι τον ιό. Για εφαρμόσιμα μέτρα έκανε λόγο ο Νίκος Χαλκιαδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στο κλίμα που επικρατεί στον ξενοδοχειακό κλάδο, όσο και στα μηνύματα που λαμβάνουν. Βέβαια αυτά που βγήκαν τώρα τα πρωτόκολλα είναι πολύ εφαρμόσιμα. Μάλιστα το καλό είναι ότι συνεχίζουμε τους μπουφέδες, θα υπάρχει κάποιο άτομο σε κάθε μέρος του μπουφέ το οποίο θα σερβίρει τους πελάτες, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Πιστεύω ότι από ό,τι λένε από αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα ξεκινήσουν και οι πτήσεις. Είχαμε τα καλά νέα χθες από τη Λουφθάνσα. Η Λουφθάνσα ξεκινάει τις πτήσεις της από αρχές Ιουνίου σε όλους τους προορισμούς, μάλιστα και στην Κρήτη από ό,τι λένε και στη Μαγιόρκα. Για μένα το αισιόδοξο σενάριο είναι 20% από πέρυσι. Θα είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα για τους τουρίστες να βγουν έξω, έτσι. Οπότε δώρον άδωρον. Σίγουρα με τα λεγόμενά τους δεν θα έχουμε. Σίγουρα. Αυτό είναι μεγάλο πλήγμα. Μεγάλο πλήγμα, σίγουρα. Γιατί η τοπική κοινωνία από εκεί εξαρτάται. Επίσης θα υπάρχει ξενοδοχείο για το κορονοϊό, όποιος δηλαδή... Αν κλείσει ένα ξενοδοχείο είναι μελανιά για τον τόπο. Όπως εκτιμά ο κύριος Πελεκανάκης, τον Ιούλιο οι πληρότητες θα είναι πολύ χαμηλές, όχι μόνο από Γερμανία, Αγγλία και Γαλλία, αλλά και από άλλες χώρες όπως Ισραήλ, Πολωνία, Ρουμανία και άλλες. Ο Ιούλιος θα είναι πολύ συγκρατημένος και φυσικά όχι από πολύ γνωστές χώρες, δηλαδή όχι από τις παραδοσιακές χώρες όπως η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουν οι πτήσεις πολύ δειλά, με χαμηλές πληρότητες θα ξεκινήσουμε. Και από χώρες που δεν είχαν μεγάλες συνέπειες από τον κορονοϊό. Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Δεν θα είναι δηλαδή αυτές οι χιλιάδες κόσμοι που βλέπαμε στις παραλίες, στα μαγαζιά, στα ξενοδοχεία. Όχι, σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για μεγάλη μείωση που ίσως φτάσει το 50% ίσως και παραπάνω. Πάντως οι κρατήσεις είναι μηδαμινές, όπως σχολιάζει ο κύριος Χαλκιαδάκης. Οι κρατήσεις που γίνονται είναι μηδαμινές. Να σας πω τώρα ότι σε μεγάλες μονάδες γίνονται 2-3 κρατήσεις την ημέρα, εκεί που γινόταν 50-60. Είμαι περισσότερα αισιόδοξος πριν δύο εβδομάδες, διότι ναι, θέλουμε να ανοίξουμε. Έχουμε μιλήσει με συναδέλφους, θέλουμε να ανοίξουμε γιατί η Κρήτη είναι δυνατή και είναι εδώ. Όπως ανακοίνωσε ο Χάρης Θεοχάρης, κάθε ξενοδοχείο και τουριστικό κατάλημα θα υποχρεωθεί να συμβληθεί με γιατρό, ενώ θα γίνει ειδική εκπαίδευση του προσωπικού κάθε ξενοδοχείου σε ειδικούς κανόνες υγιεινής. Τι πιστεύετε, θα έχουμε τουρίστες? Όχι. Διότι επιδεινώνεται η κατάσταση στη Βόρεια Ευρώπη και μάλλον ο κορονοϊός ήρθε για να μας κάνει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Δεν έχουμε πολλά κρούσματα. Και θα έρθουν από τη Γερμανία. Ακόμη δεν θα υπάρχουν μπουφέδες στα ξενοδοχεία, αλλά μόνο σερβίρισμα. Πλην ίσως των πολύ μικρών ξενοδοχείων, ενώ σε ό,τι αφορά τις ξαπλώστρες, αυτές θα είναι αραιωμένες.